Η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών πλησιάζει στο τέλος της. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο για το πώς κύλησε μέχρι τώρα. Η προετοιμασία πήγε πολύ καλά. Είμαστε με τις κοπέλες 2 μήνες προετοιμαζόμαστε για αυτό το πανευρωπαϊκό. Το κλίμα στην ομάδα είναι πάρα πολύ καλό που θα βοηθήσει στους αγώνες. Και νιώθουμε έτοιμοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, να βγάλουμε την Κύπρο ψηλά. Τι πρέπει να περιμένουμε από την παρουσία της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα? Αυτό ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, θα δώσουμε κάθε μία το 100% του εαυτού της να ανταπεξέλθουμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ότι θα είμαστε όλες ενωμένες σαν μια γροθιά να βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε για την Κύπρο. Την 1η Ιουλίου, την ημέρα που η Εθνική Γυναικό θα δίνει τον τελευταίο της αγώνα στην Ιρλανδία, θα έχουμε και τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Αντρών στον Άγιο Δομήτριο κόντρα στο Λουξεμβούργο. Ποιο το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις τόσο στα παιδιά της Εθνικής Αντρών όσο και στον κόσμο? Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ο κόσμος να βρεθεί στο πλάι της Εθνικής Αντρών, να στηρίξει την προσπάθεια που γίνεται και όλοι μαζί να καταφέρουν να βγει το αποτέλεσμα που πρέπει και να